σχέδιο μας, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη τοπική κοινότητα, η οποία συμμετείχε και με ενθουσιασμό. Το αξίζει αυτός ο τόπος. Το τοπίο της Κερκίνης είναι ιδιαίτερα, είναι μοναδικό. Νομίζω ότι θα μαγέψει την παγκόσμια κοινότητα, την παγκόσμια αθλητική φοιτητική κοινότητα, όχι μόνο την ελληνική φοιτητική κοινότητα. Πάντως φύγαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις τα παιδιά, ήταν συγκινημένα και παράλληλα διοργανώσαμε εκτός από τον αγώνα προχθές, είχαμε επίσκεψη στο Ρούπελ, στα οχυρά του Ρούπελ και επίσης μια βαρκάδα περιήγησε μέσα στην ίδια τη λίμνη. Έτσι λοιπόν οι εντυπώσεις ήταν καλύτερες για τα παιδιά που συμμετείχαν, για τους φοιτητές που συμμετείχαν. Και θα ήταν ωραία ακόμη... από όλα αυτά που λέτε, είναι αυτά που βλέπουμε. Πιο ωραία είναι τα πλάνα. Οι αγώνες δίπλα στη λίμνη. Αυτό είναι το ωραίο. Και αυτό είναι και το μήνυμα, βέβαια, έτσι, που μεταφέρεται ως εικόνα παντού. Ο πιο ωραίος διάδρομος. Ναι. Να πω, Γιάννη και Μελίνα, ότι ήταν αγώνες ανωμάλου δρόμου, στους οποίους συμμετείχαν φοιτητές, οι οποίοι δεν είναι αθλητές. Υπήρχαν βεβαίως και άλλοι που ήταν γραμμένοι σε συλλόγους αθλητικούς, κυρία Μουρατίδου, αλλά στην πλειοψηφία τους ήταν φοιτητές, οι οποίοι ασχολούνται ωραία. Με τα μαθήματα του. Παρακινούνται λοιπόν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και, ήταν και να αποφύγουν άλλους κινδύνους οι αθλητές. 2, 4 και 8 χιλιόμετρα, Γιάννη. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριάδνη. Ευχαριστούμε και την κυρία Μουρατίδου. Ευχόμαστε καλημέρα, λοιπόν ναι. Οι Σέρες και η περιοχή να φιλοξενήσει και μια διεθνούς έτσι εμβέλειας διοργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.